αυγή. Δεν μπορεί κάποιος να εξαφανιστεί εδώ. Έχει τόσο πολύ κόσμο, τόσο πολύ κίνηση, που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να είτε να χάσει το δρόμο του, δηλαδή να μην καταφέρει να πάει στο ξενοδοχείο στο οποίο μένει. Πόσο μάλλον ο 78χρονος ο Δημήτρης του Παπαδημητρίου, ο οποίος ήθελε να διανύσει μία απόσταση 250 μέτρων. Πάμε λοιπόν να την περπατήσουμε μαζί, να δούμε ακριβώς σε ποιο σημείο. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό που μας δείχνεις, Φρόσο, μας πιστοποιεί το ότι ακόμα κι αν ένας άνθρωπος αισθανθεί μια αδιαθεσία, έχει τόσο κόσμο που κάποιοι θα σπέψουν να τον βοηθήσουν. Ακόμα κι αν υποστεί μια επίθεση, μια κλοπή ανάμεσα στον κόσμο, μπορεί να του πάρουν το πορτοφόλι, αλλά κάποιος θα ειδοποιήσει. Κοιτάξτε εδώ, είσοδος ξενοδοχείου. Ό,τι κι αν γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει περπατήσει αυτή την απόσταση ή να έχει πάρει άλλη κατεύθυνση και να έχει βρεθεί σε άλλη περιοχή. Τότε η κουβέντα πάει αλλού. Αλλά εμείς εστιάζουμε και ξεκινάμε από την απόσταση αυτή που θεωρητικά έκανε. Γιατί στο συγκάτοικό του, αυτό που μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο, του είπε: δώσ' μου την κάρτα, γιατί θέλω να γυρίσω στο ξενοδοχείο. Δήλωσε δηλαδή τον προορισμό του. Δεν είπε: παιδιά, θα πάω μια βόλτα και θα γυρίσω αργότερα. Ήταν δίπλα στο ξενοδοχείο και είπε: δεν πεινάω, δεν θέλω να φάω. Δώσε μου την κάρτα να γυρίσω στο δωμάτιο. Άρα ξεκίνησε για το δωμάτιο. Βλέπουμε στο μεταξύ κάμερες, εισόδους, κόσμο. Μέτρα, βλέπεις ότι έχουμε ήδη βρει τουλάχιστον 10 κάμερες. Καλά, μην το συζητάμε τώρα. Οπότε, συν να σου πω ότι έχει και πάρα πολύ αστυνομία. Είναι ένα σημείο στο οποίο είναι η παρουσία της αστυνομίας 24 στο 24ωρο εδώ. Δηλαδή, και κάτι του έτυχε στον δρόμο, κάποιος να τον έκλεψε. Κάποιος να τον έβαλε σε κάποιο σοκάκι, που ωστόσο όπως βλέπεις δεν υπάρχει σοκάκι εδώ που είμαστε. Είναι δύο κεντρικοί. Εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις μια εγκληματική ενέργεια, αλλά δεν είναι αυτό που είναι το πιθανότερο. Να εξηγήσω εδώ και κάτι άλλο. Μιλάμε για μια από τις πολύ τουριστικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης. Η πλατεία Ταξίμ είναι μέρος που πηγαίνουν τουρίστες, βλέπετε τα λεωφορεία, τα τουριστικά λεωφορεία, βλέπουμε εστιατόρια, βλέπουμε ξενοδοχεία. Άρα ούτως ή άλλως είναι και ένα μέρος όπου περπατούν πάρα πολλοί τουρίστες. Πάρα πολλοί. Είναι πραγματικά αδύνατο να φανταστεί κάποιος πώς έχουν πάει τα πράγματα έτσι. Νίκο, αν υποθέσουμε ότι έφυγε όντως από το εστιατόριο και πήγε στο ξενοδοχείο να ξεκουραστεί, όπως είχε πει στον φίλο του και τους άλλους συνταξιδιώτες που τρώγανε μαζί, η διαδρομή είναι μια αιστεία. Δεν έχει δηλαδή κάποια παράκαμψη. Και βλέπουμε τώρα και δεξιά σου κόσμο. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό όπου και αν γυρίσουμε και όπου και αν στραφεί η κάμερα, φαίνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ένα σημείο γεμάτο κόσμο. Κάθε λογής κόσμο. Ντόπιους, πιθανώς και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να επιβουλεύονται πορτοφόλια, τουρίστες, ανθρώπους που κάνουν βόλτα. Ένα πολύ βομελής είναι όλο αυτό εκεί πέρα. Και για να καταλάβεις, 20 ώρα μιλούσαμε, εμείς φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι εδώ. Είναι ακριβώς στην ευθεία που βρίσκεται το εστιατόριο. Στο ενδιάμεσο υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία, μεγάλα ξενοδοχεία, καλά ξενοδοχεία με πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, μάλιστα, βλέπεις υπάρχει και ένα πούλμαν που κατεβάζει κάποιους τουρίστες. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να χαθεί σε αυτή τη διαδρομή. Εκτός και αν δεν πήγε στο ξενοδοχείο και πήγε κάπου αλλού. Εκτός αν άρχισε να περιπλανιέται θέλοντας να κάνει μια βόλτα, να πάρει το άρωμα της πόλης στο ταξίδι που τόσο ονειρευόταν. Και εκεί πια τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Αλλά και πάλι μπορεί με τις κάμερες να φανεί το προς τα που έχει κατευθυνθεί. Είναι βέβαιο αυτό. Η Φρόσο θα μείνει εκεί, θα βοηθήσει και την οικογένεια στις έρευνες και ελπίζουμε πολύ γρήγορα τα ίχνη του ανθρώπου να εντοπιστούν, να είναι καλά και να γυρίσουν παρέα εδώ στην Ελλάδα και στο σπιτικό του που τον περιμένουν. Αυτά.